θα δεχόσουν τη δημιουργία ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κοντά στην περιοχή σου? Μη βιαστείς να απαντήσεις. Θα υποστήριζες την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί που ζεις ή κάνεις διακοπές? Σκέψου όλες τις διαστάσεις του θέματος. Θα προβληματιζόσουν για τη λειτουργία ενός ορυχείου κοντά στο χωριό σου? Πριν πάρεις θέση, δοκίμασε πρώτα αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Η Πεύκη είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό. Ο πληθυσμός του όμως μειώνεται γρήγορα, γιατί κυρίως οι κάτοικοι πηγαίνουν στις πόλεις για να βρουν δουλειά. Δύσκολο το μέλλον του. Μία πολυεθνική εταιρεία εξορίξεων έρχεται να δώσει την ελπίδα οικονομικής και πληθυσμιακής ανάκαμψης στο χωριό, προτείνοντας την εκμετάλλευση των γνωστών κοιτασμάτων χρυσού. Απλή επιλογή. Όχι και τόσο. Οι κοινωνικές ομάδες της περιοχής έχουν διχαστεί. Ο Δήμαρχος καλεί εκπροσώπους των ομάδων αυτών να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους για να ληφθεί μία απόφαση υπέρ ή κατά της επένδυσης. Αν είσαι μαθήτρια ή μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονιός, πάρε θέση. Επίλεξε 7 από τα συνολικά επιχειρήματα που παραθέτουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών ομάδων για να ταχθείς προς μία κατεύθυνση, με ξεκάθαρο τρόπο ή διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις. Τι θα κερδίσεις? Μία σημαντική εικονική εμπειρία απέναντι σε ένα από τα πολλά δύσκολα, σύνθετα, συγκρουσιακά περιβαλλοντικά ζητήματα, γεμάτα ηθικά διλήμματα και αντιπαρετηθέμενες αξίες. Τέτοια ζητήματα φέρουν συχνά σε σφοδρή αντιπαράθεση τις τοπικές κοινωνίες. Αύριο μπορεί να αντιμετωπίσεις μια πραγματική τέτοια κατάσταση. Και τότε? Δεν θα ήθελες να έχεις ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από όλες τις διαστάσεις του θέματος? Δεν θα ήθελες να ξέρεις όλες τις πλευρές, τα διαφορετικά επιχειρήματα και τις αξίες των άμεσα εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων? Δεν θα ήθελες να πάρεις θέση με συνειδητό τρόπο, έστω και με επιφυλάξεις? Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Ορυχείο χρυσού στην Πεύκη» μας προετοιμάζει για τέτοιες καταστάσεις με νυφαλιότητα, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και την ικανότητα διασαφήνισης αξιών. Μπορείς να βρεις αυτό το παιχνίδι στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, στη συλλογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Εκπαίδευσης για την αηφόρο ανάπτυξη».